Τι θα προτείνατε θεραπευτικά σε αυτόν τον ασθενή? Η βιοψία ήταν θετική, είχε αυτές τις βλάβες για μαστοκύτταρα, ας πούμε. Δηλαδή επιβεβαιώνεται διάγνωση του κυστικού άλγους, ότι έχει και με στοιχεία χρόνιας φλεγμονής. Τι θα κάνετε σε αυτή τη γυναίκα? Συνάδελφος. Με βάση τα guidelines, ουσιαστικά ξεκινάς με μια φαρμακευτική θεραπεία, σαν χρησιμοποιώντας αταράξη για το θέμα των μαστοκυτάρων, αν θυμάμαι καλά, δίνοντας κάποιο παυσίπονο που πιθανόν θα τη βοηθήσει στο θέμα του πόνου, και από εκεί πέρα μπορεί να περάσει σε πιο επεμβατικές ουσιαστικά πράξεις. Από παυσίπονα τι θα δίνατε? Βασικά είναι φλεγμονάδες ή απλό παυσίπονο? Μπορεί να δοκιμάσει αντιφλεγμονώδες, αλλά δεν είναι για μεγάλη χρονιά. Το μπορεί να πάρει και σε κάποιο και παρακεταμόλι, αλλά ίσως και να δουλέψουμε και στο επίπεδο τραμανδόλης που πιάνει συνεργικά και σερωτονίνη. Άλλες, κύριος Βουλγάρης? Από ό,τι ξέρω, και παρακάτω διορθώστε με αν κάνω λάθος, το μόνο φάρμακο που έχει ένα αλφα ένδειξη βαθμό τεκμηρίωσης είναι το ελμυρών από το στόμα, το PPS. Το οποίο δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα και είναι πανάκριβο από το εξωτερικό. Άλλε, παρακαλώ. Πίσω. Ναι, είναι δύο συνάδελφοι πίσω, έχουν σηκώσει χέρι. Δεν ξέρω βέβαια, θυμάμαι ότι είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας, αλλά υπάρχουν και κάποιες λεγόμενες διαιτητικές συμβουλές, οδηγίες που πρέπει να δώσουμε. Mm-hmm. Είναι κάποια λίστα φαγητών, τροφών, ποτών τα οποία πρέπει να αποφεύγει, αλλά όχι με καλά αποτελέσματα, πάρα πολύ. Μάλιστα. Για να... Και ο συνάδελφος πίσω. Θεραπεία έμπτα. Κάναμε θεραπεία έμπτα και είχε σχετικά καλά αποτελέσματα. Έμπτα, με ηλεκτρο... Ναι. Αντίθεση, μάλιστα. Με αυτό το μείγμα και το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούμε. Μάλιστα. Και τα φάρμακα τα οποία μπορείς να κάνεις έγχυση, όπως το Uropol S, που δεν κυκλοφορούν βέβαια εδώ, αλλά και αυτά έχουν καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Μείγμα χορήγηση χρήση ενδοκυστικά υαλουρονικού οξέως, το Kystistat. Και τώρα τελευταία, επειδή δεν καλύπτεται και από τα ταμεία και πρέπει αναγκαστικά για νοσοκομιακή χρήση, το γνωστό μείγμα με υπαρίνη, αλκαλοποιημένη, με ξυλοκαίνη, με στην κύστη. Την υπαρίνη, σε τι, πώς τη δίνετε, πώς το φτιάχνετε το μείγμα αυτό και πόσο συχνά το δίνετε? Οι ενχύσεις είναι αντίστοιχες και του κυστιστάτη. Μία εβδομαδίως για 4 με 6 εβδομάδες και μετά μηνιαίως, εφόσον υπάρχει ύφεση συμπτωμάτων. Οι οδηγίες υπάρχουν μέσα στα guidelines. Αν θυμάμαι, 40.000 μονάδες υπαρίνη, αλκαλοποιημένη με 8,3 διταθρακικά και κάποια ml ξυλοκαίνης, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Θα ετοιμάσει μια σύρια και χορηγείται ενδοκυστικά. Εγώ ήθελα να γυρίσω λίγο πίσω. Αν υποθέσουμε ότι δεν βρίσκατε μαστοκύτταρα στη βιοψία, δεν θα κάνετε τίποτα από όλα αυτά? Δηλαδή, ποια είναι η διαγνωστική αξία αυτών των μαστοκυτάρων, ας πούμε? Δηλαδή, αποκλείεται η νόσος όταν δεν έχει μαστοκύτταρα? Η διαγνωστική αξία των μαστοκυτάρων ουσιαστικά είναι για να δώσουμε αντισταμινικά. Να ξέρετε τι περιγράφει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι τελικά δεν αποκλείεται η αρνητική βιοψία. Βέβαια, ίσως κάναμε ένα λάθος εγώ και ίσως δεν έπρεπε να. Γιατί ο σκοπός είναι να παρουσιάσουμε τη θεραπεία σταδιακά, ή τουλάχιστον εμένα αυτό ήταν ο σκοπός μου. Οπότε ίσως το ερώτημα ήταν τι θα προτείνατε θεραπευτικά σε αυτή την ασθενή. Πρέπει να βάλουμε κάποιες άλλες διαγνώσεις πιο μπροστά, ή ίσως να αφήναμε γενικά τι προτείνουμε θεραπευτικά σε αυτούς τους ασθενείς. Πέρα από αυτά, θα δίνατε κάποιο άλλο φάρμακο? Κάτι μη ειδικό, ας πούμε. Κάτι το οποίο αφορά τα συμπτώματα της, ορίστε. Μιλάτε για τα ονειρόντι και το λύρικα τώρα, αυτά τα, ή για κάποιο άλλο? Πακλοφένι. Ντουροτζέσικ. Ή το μιορέλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Πακλοφένι που λέτε. Πακλοφένι. Θα δίνατε αντιχολινερικά σε αυτές τις γυναίκες? Θα δίνατε αντιχολινερικό σε αυτή τη γυναίκα? Για τα αντιχολινερικά υπάρχει μόνο μία μελέτη, νομίζω, τον κύριο Μπαρμπαλιά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη και γενικά δεν συνιστάται. Δηλαδή, μια γυναίκα που πηγαίνει 14 με 17 φορές την ημέρα στην τουαλέτα και
3 με 4 φορές τη νύχτα και με μελέτες οι οποίες δίνουν ότι τα αντιχολινερικά δίνουν και στις ίνες του πόνου, δεν θα το δοκιμάζαμε. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, δεν έχει σύσταση για να δοκιμαστεί αυτό που λένε και της ICI μάλλον. Δεν έχει ένδειξη. Δεν συνιστά τη αν πρώτη γραμμή θεραπεία. Το δίνεται όμω, δίνεται αντιχολυνερικά σε αυτέ τι γυναίκε. Ορίστε. Καλά, άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε για τη γυναίκα. Εσείς το δίνετε σε μια τέτοια γυναίκα αντιχολυνερικά, ανεξάρτητα από την ευρήματα της κυσταιοσκόπησης κτλ. Αν ερχόταν στο ιατρείο σας, δηλαδή δεν έχετε λιμυρών, θα καθίσετε να παρασκευάσετε υπαρίνη και λιδοκαίνη και τα λοιπά σε μείγμα ή θα δώσετε κάτι άλλο. Okay, να δούμε τι λένε παρακάτω. Μάλιστα. Καταρχήν κάποιους προβληματισμούς και τους οποίους πρέπει ίσως να τους μοιραστούμε και με τους ασθενείς. Όλες οι θεραπείες οι οποίες έχουμε είναι εμπειρικές και ελάχιστες από αυτές έχουν συγκριθεί με το πλασίμπο. Μάλιστα, πρέπει να ξέρουμε ότι ένα 50% των ασθενών θα εμφανίζουν αυτόματη ίαση των συμπτωμάτων τους για ένα χρονικό διάστημα περίπου με 8 μήνες και δεν σχετίζεται με την οποιαδήποτε θεραπεία. Ενώ αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι γενικά πρέπει να. Οι ασθενείς είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα η οποία μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευση, να το πούμε πολύ, πολύ απλά. Επίσης. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε από τις διάφορες μελέτες για όλες αυτές τις θεραπείες που εσείς αναφέρατε μέχρι τώρα. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες δείχνουν πολύ καλά ποσοστά αρχικής θεραπείας. Εντάξει. Που όμως για κάτω από ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω ίσως να είναι το placebo effect, μειώνονται στη συνέχεια και τελικά πολλές από αυτές τις ασθενείς δεν βρίσκουν κάποια θεραπευτική λύση. Και αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, έτσι, η διαδικασία του placebo, εντάξει. Και καθώς και ότι δεν υπάρχουν μελέτες ελεγχόμενες με το πλασίμπο, αλλά και γενικά το πλασίμπο effect, το οποίο μάλιστα σε διάφορες μελέτες κυμαίνεται από 15% έως και 80%. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα ασθενών η οποία είναι πολύ πολύ δύσκολα τελικά να τη θεραπεύσουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και της ICI, αυτό που κάνουμε πρώτα είναι συντηρητική θεραπεία σε όλες τις ασθενείς. Δηλαδή, συνιστούμε αλλαγή του τρόπου ζωής. Η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προγραμματισμένη ούρηση, έλεγχο των προσλαμβανόμενων υγρών, εκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους, καθώς και εκπαίδευση της κύστης. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Χατζηχρήστου προηγουμένως. Φυσιοθεραπεία, βιοανάδραση και μασάζ. Έχει δειχθεί, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες δείχνουν είτε μέσα από την ανέβριση αυτών των σημείων, των trigger points που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μητσογιάννης, να υπάρχει κάποια βελτίωση των συμπτωμάτων αυτής της ασθενής. Επίσης, η μείωση του άγχους. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν έντονο στρες, τα συμπτώματά τους είναι ακόμα πιο έντονα. Και η μείωση του στρες έχει σαν αποτέλεσμα και την βελτίωση των συμπτωμάτων. Και η τροποποίηση της διατροφής, αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος προηγουμένως. Υπάρχουν διάφορες τροφές οι οποίες μπορεί να ενεργοποιήσουν και να επιδεινώσουν αυτό το πόνο, αυτό το άλγος, όπως υπάρχουν και κάποιες τροφές οι οποίες είναι ασφαλές και φαίνεται να μην ενεργοποιούν τον πόνο. Το κυστικό αυτό άλγος. Θεραπεία περός. Αναφέρεται πάρα πολλά προηγουμένως. Στη βιβλιογραφία έχουν δοκιμαστεί διάφορα φάρμακα. Εντάξει, και έχουν πάρει διάφορους βαθμούς σύστασης και το επίπεδο τεκμηρίωσης. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο και φαίνεται να είναι και πιο αποτελεσματικά είναι τα αναλγητικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντισταμινικά, κάποια ανασοκατασταλτικά και το πεντοζοπολυθικό οξύ, το πολυθικό νάτριο, το PPS που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μητσογιάννης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τελικά η χορήγηση αντιβιωτικών, η μακροχρόνια ιδιαίτερα χορήγηση αντιβιωτικών σε τέτοιες ασθενείς, δεν συνιστάται. Λοιπόν, τα αναλυτικά φαίνεται να έχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης. Σε σειρά τα οποία θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε είναι αρχικά η παρακεταμόλη. Μετά περνάμε σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και συνεχίζουμε με τα φάρμακα τα οποία είναι για τον νευροπαθή πόνο, δηλαδή αντιεπιληπτικά, SSRI, καθώς και γλυκά αντικαταθλιπτικά. Και τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια οπιοειδή αναλγητικά σε συνδυασμό με κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες φάρμακα. Λοιπόν, τα αντικαταθλιπτικά, η αμυτριπτυλίνη έχει αρκετές μελέτες. Η δόση ξεκινάμε από τα 25 μιλιγράμμ και φάνουμε στα 75 μιλιγράμμ πριν από την κατάκτηση και φάνηκε στις διάφορες μελέτες να έχει αρκετά καλή
αποτελεσματικότητα. Τα αντισταμινικά, τα οποία είπαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν κυρίως ένδειξη σε ασθενείς οι οποίες έχουν παρουσία, μας δείχνει η ιστολογική παρουσία μας των κυττάρων, φαίνεται και αυτοί να έχουν καλή αποτελεσματικότητα, αλλά σε μία πλασίμπο μελέτη δεν φάνηκε σημαντική διαφορά. Το PPS έχει τις περισσότερες μελέτες, είναι το Ελμυρών, είναι ακριβό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, άρα δεν μπορούμε δυστυχώς να μιλάμε για αυτό εδώ. Οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες είναι πέντε τυχιοποιημένες μελέτες που υπάρχουν, οι οποίες είναι placebo control, φαίνεται να έχουν 3 θετικά αποτελέσματα και 2 αρνητικά. Τέλος, τα ανασοκατασταλτικά φαίνεται να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, όπως η κυκλοσπορίνη, να υπερτερούν του PPS, αλλά είναι σαφώς πιο ακριβή θεραπεία και έχουν και κάποια τοξικότητα. Level of evidence 3 όμως έχετε εκεί. Στα ανασοκατασταλτικά, άρα δεν έχει placebo control μελέτη ακόμα, έτσι δεν είναι? Όχι, ναι, δεν είπα, δεν μίλησα με το διαπλασίκο εδώ. Μίλησα ότι υπάρχει μια μελέτη συγκριτική με το πεντοζοπολυθινικό. Άρα αυτό το 80% θέλω να πω ότι βασικά δεν είναι ελεγμένο. Όχι, ναι. Λοιπόν, ενδοκιστικές θεραπείες. Ναι, μια ερώτηση. Ναι. Επειδή δεν έχω υπόψη μου, θεραπείες με κορτικοστεροειδή περιγράφονται. Είτε ενδοκιστικά, είτε πέρος. Περιγράφονται θεραπείες με κορτικοστεροειδή, αλλά και αυτές δεν συνιστώνται. Δηλαδή, ο βαθμός της σύστασης ο οποίος έχουν δεν είναι υψηλός. Απλά δεν ανέφερα κάτι το οποίο δεν έχει υψηλό βαθμό σύστασης. Ο πίνακας προηγουμένως σας περιλαμβάνει. Λοιπόν, όσον αφορά πάλι στη δεύτερη γραμμή θεραπεία, σε ασθενείς οι οποίες είναι ανθεκτικές στα φάρμακα αυτά τα οποία αναφέραμε από το στόμα τους, ουσιαστικά μπορούμε να περάσουμε σε ενδοκιστικές εγχύσεις. Τα κυριότερα τα οποία και με το μεγαλύτερο βαθμό σύστασης και τεκμηρίωσης είναι το DMSO, το διμέθυλο σφοξίδιο, είναι η παρίνη όπως αναφέρθηκε από ένα συνάδελφο, το υαλουρονικό νάτριο, η λιδοκαΐνη είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με την υπαρίνη, καθώς επίσης και η αλλαντική τοξίνη. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το BCG που κάποια στιγμή είχε χρησιμοποιηθεί και ακούστηκε, όσο και η καψαϊσίνη ή η ρεσιφιρινοτοξίνη θεωρούνται ως μη αποτελεσματικά. Λοιπόν, το DMSO φάνηκε να υπερτερεί του πλασίβο σε μελέτη, να έχει καλή αποτελεσματικότητα, αλλά και εδώ πάλι τα μακροχρόνια αποτελέσματα δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το υαλουρονικό νάτριο έχει χρησιμοποιηθεί, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε χρησιμοποιήσει έγχυση υαλουρονικού νατρίου για μία έγχυση ανά εβδομάδα, για 4 με 6 εβδομάδες, όπως είπε ο συνάδελφος, και ακολούθως μπορούμε να κάνουμε εφόσον έχουμε αποτελεσματικότητα μηνιαία συντήρηση για ένα χρόνο. Αλλά και εδώ τα αποτελέσματα από τις διάφορες μελέτες είναι αντικρουόμενα. Η λιδοκαΐνη είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με την υπαρίνη, και εδώ η λιδοκαΐνη χορηγείται με ηλεκτροφόρηση, με ηλεκτροκινητική χορήγηση, φαίνεται να έχει και αυτή καλά αποτελέσματα και να μειώνει τον πόνο, αλλά και εδώ τα αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μακρό follow-up και δεν φαίνεται να έχουν, και όπου υπάρχει μακρό follow-up, το ποσοστό πέφτει και δεν έχουμε καλή αποτελεσματικότητα. Το ίδιο ισχύει και για την υπαρίνη. Άλλες μορφές θεραπείας που έχουν περιγραφεί. Τι πιστεύετε ότι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από την ενδοκιστική ή από το στόματος θεραπεία που περιγράψαμε μέχρι τώρα? Εσείς από την εμπειρία σας τι δίνετε σε αυτές τις γυναίκες? Γιατί περισσότεροι είπατε, νομίζω ότι έχετε δει τέτοιες γυναίκες. Τι δίνετε σε αυτές τις γυναίκες? Εσείς, κύριε Αθανασόπουλε, τι κάνετε σε αυτές τις γυναίκες? Το Ελμύρο το παραγγέλνετε απ' έξω. Από φαρμακευτικά σχεβάσματα από το στόμα τους, τι δίνετε? Στο μικρόφωνο, γιατί δεν σας ακούνε. Ο Έλμυρον, που το θεωρώ πραγματικά αρκετά καλό, σιμετιδίνη και το Αταράξ. Ενδοκιστικά χρησιμοποιώ το γυαλουρονικό φορείς, είναι δηλαδή η εξαίρεση να έχει αποτέλεσμα. Και μετά, αν προχωρήσει, θεωρώ ότι είναι το μπότοξ πλέον, όταν όλα εξωστηριακά. Όχι ενδοκιστικά, ενδοξωστηριακά. Βέβαια, η μελέτη είναι αρκετά πειραματική. Είχαμε καλά αποτελέσματα όμως και στην Περούτζια που κάναμε. Και νομίζω και neuromodulation μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, με σειρά θεραπείας, έτσι, με σειρά όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική και την εταιρεία και την ICI, είναι η υδροδιάταση.
η οποία όμως πρέπει να είναι μικρής διάτασης και υποχαμηλή πίεση. Εντάξει. Και εδώ τα αποτελέσματα από τις μελέτες είναι αντικρουόμενα με χαμηλό βαθμό σύστασης και τεχμηρίωσης. Συγγνώμη, πιο συγκεκριμένα, τι σημαίνει μικρή διάρκεια και μικρή πίεση, πόση ώρα, ας πούμε. Για 3 με 5 λεπτά το μέγιστο, όχι παραπάνω. Εντάξει, επίσης αυτό το να μην παραμένει πάνω από τα, να μην πάει πάνω από τα 80 εκατοστά στη μισή δόση ύψους, είναι ακόμα πιο χαμηλές, ίσως μέχρι και μισό με το 50 εκατοστά. Δηλαδή, συνήθως την εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής κυστεροσκόπησης, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, η νευροτροποποίηση, όπως ανέφερε ο προηγουμένος συνάδελφος. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει αρκετά καλά και υψηλά αποτελέσματα. Εγώ, μια μικρή εμπειρία η οποία έχω από την Αυστρία σε 5 ασθενείς, είναι ότι οι 4 στις 5 αυτές ασθενείς που έγινε είχαν καλά αποτελέσματα. Σε μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Αποστολίδη προηγουμένως, έχει πει ότι ο κύριος Βανκέρεμπροκ πλέον δεν πάνε και είναι από τους πρωτοστάτες στην νευροτροποποίηση, δεν φαίνεται να την προτιμά για τις ασθενείς. Και αυτό που ανέφερε ο κύριος Αθανασόπουλος, η ενδοξυστηριακή έγχυση αλλαντικής τοξίνης, με αρχικά με καλά αποτελέσματα, από 50 έως 85% έχουμε βελτίωση των συμπτωμάτων. Για μένα το βασικό πρόβλημα, και το έχουμε βιώσει με μία ασθενή, είναι η έντονη φυσουρία ή και η επίσκεση ούρων που είχε αναφέρει οι ασθενείς, που αναγκάστηκαν να κάνουν διαλείποντες καθετηριασμούς και τελικά σε μία ασθενή, η οποία έχει εμένουσα έπηξη για ούρηση, η οποία έχει πόνο, ο οποίος ίσως επιδεινωνόταν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, να είναι σε επίσκεση και να χρειάζεται να κάνει και διαλείποντες καθετηριασμούς, είναι ίσως μια δραματική εμπειρία. Οπότε λίγο εκεί πρέπει να προσέχουμε. Να ρωτήσω κάτι. Το Botox έχει ένδειξη στην Ελλάδα? Δηλαδή, αν το κάνουμε και κάνει επίσκεψη και μας κάνει μήνυση μετά, θα πάμε δεμένοι? Δεν έχει πουθενά ένδειξη για το ροπητικό το Botox αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, αν αποτύχουν όλες αυτές τις θεραπείες, θα προχωρήσουμε χειρουργικά? Θα κάνουμε κάτι άλλο και τι? Σε ασθενείς τις οποίες, σύμφωνα με την κυστεοσκόπηση που έχουμε κάνει και με τα ευρήματα που είχαμε από την βιοψία, έχει ένδειξη να κάνουμε διουρηθρική εκτομή ή καυτηριασμό, είτε με λέιζερ καυτηριασμό, των βλαβών τις οποίες βλέπουμε. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική, η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αρκετά καλά αποτελέσματα και μάλιστα και σε μακροχρόνιο follow-up. Η κυστεόλυση ή η συμπαθητική ή παρασυμπαθητική απονεύρωση, οι οποίες είχαν περιγραφεί, δεν φαίνεται να έχουν ένδειξη. Είναι μεγάλες επεμβάσεις και δεν έχουν. Από εκεί και πέρα, σε όλες τις ασθενείς αυτές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από αυτά τα θεραπευτικά μέτρα τα οποία έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, μιλάμε για μεγεθυντική κυστεοπλαστική. Οι μελέτες περιγράφουν μια αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται από το 25 έως 100% και φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από το τμήμα του εντέρου που θα χρησιμοποιηθεί. Έχει περιγραφεί μεγεθυντική κυστεοπλαστική με διατήρηση του τριγώνου. Έχει περιγραφεί μεγεθυντική κυστεοπλαστική χωρίς διατήρηση του τριγώνου, με διατήρηση μόνο δηλαδή του κυστικού αυχένα, η οποία όμως φαίνεται να έχει περισσότερες επιπλοκές και να είναι, υπάρχει δυσκολότερη αποκατάσταση στη λειτουργία της κύστης. Ενώ τέλος, σαν τελευταία μέθοδος, είναι η εκτροπή των ούρων με ή χωρίς ριζική κυστεκτομή και ουρυθρεκτομή. Δηλαδή, μιλάμε σε αυτές τις ασθενείς, προτείνεται να γίνει είτε ορθότοπη. Νεοκύστη, είτε να γίνει ετερότοπο ρεζερβουάρ. Εντάξει. Απλά στις περιπτώσεις που κάνουμε ετερότοπο ρεζερβουάρ, αυτό το οποίο συνιστάται είναι αρχικά να διατηρείται η ουροδόχος κύστη και σε περίπτωση η οποία παραμένουν τα συμπτώματα, τότε στις ασθενείς αυτές να προχωρούμε σε κυστεκτομή. Ένα από τα ερωτήματα που θέθηκαν στο πρόγραμμα είναι ποιοι άλλοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να μας βοηθήσουν. Είναι οι γυναικολόγοι σίγουρα, οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν τα περιστατικά, να διαγνώσουν κάποιες από τις γενεσιουργικές αιτίες, τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να βρούμε. Οι γαστρεντερολόγοι είναι οι γενικοί χειρουργοί, επίσης στο ίδιο πλαίσιο. Οι φυσιοθεραπευτές, στο πλαίσιο της φυσιοθεραπείας, μασάζ, βιοανάδρασης, ανακάλυψης όλων αυτών των ευαίσθητων σημείων, καθώς και επίσης και αξιολόγησης του πιελικού εδάφους. Οι διαιτολόγοι δίνοντας ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής. Και τέλος, σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε και ο κύριος Μητσογιάννης, είναι οι αναισθησιολόγοι, καθώς και τα διάφορα ιατρία πόνου, καθώς επίσης και οι ψυχίατροι. Επίσης, υπάρχουν κάποιες μελέτες από την Κίνα, στις οποίες φαίνεται ο βελονισμός να δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και μάλιστα σε σύγκριση με το PPS να υπερτερεί.
Όπως καταλάβατε, δηλαδή, από κάποιο σημείο και κάτω είναι κοινές οι λύσεις τελικές στους άντρες και στις γυναίκες, έτσι. Στις άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και είναι καλό βασικά να συνεργάζονται οι ειδικότητες σε τέτοια περιστατικά. Για να απαντήσουμε πάλι στο τελευταίο ερώτημα, όπως τίθεται από το πρόγραμμα, τι είναι ενημέρωση που υποχρεούμαστε να κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Πρέπει να τους πούμε ότι η αιτιολογία του συνδρόμου είναι τις περισσότερες φορές άγνωστη και γι' αυτό το λόγο και οι θεραπείες οι οποίες έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και αφού είναι και εμπειρικές ούτως ή άλλως. Να τους πούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συμπτώματα αυτά να υφεθούν αυτόματα. Να τους τονίσουμε ότι δεν είναι, είναι μια πάθηση η οποία δεν είναι απειλητική για τη ζωή, παρόλο βέβαια που ξέρουμε ότι επηρεάζει την ποιότητα ζωής και είναι απαραίτητο, είναι υποχρεωτικό και για τη δική μας προστασία πριν προχωρήσουμε σε κάποια μείζωνα θεραπεία, δηλαδή σε κυστεκτομή για παράδειγμα και κυστεοπλαστική μεγεθυντική, να έχουμε ενημερώσει πλήρως τον ασθενή και να έχουμε πάρει και την έγγραφη συγκατάθεσή του. Σας ευχαριστώ.